Με το πείραμα αυτό δείχνουμε την επίδραση οξυδίου του χαλκού σε αιθυλική αλκοόλη, κατά την οποία επίδραση η αιθυλική αλκοόλη μετατρέπεται σε κεταλδεΐδη. Πρώτον, αυτό είναι ένα χάλκινο σύρμα, καταλήγει σε σπείρωμα, το σπείρωμα το θερμαίνω πάνω σε λίγνο, το θερμαίνω μέχρι που να φτάσει σε βαθμό ερυθροπύρωσης και στη συνέχεια, σε πρώτη φάση, θέλω να δημιουργήσω ατμούς αιθυλικής αλκοόλης. Αυτό το διχτίζω μέσα. Όπως βλέπετε, ήδη το σύρμα μετατράπηκε. Ξαναπήρε το χρώμα του χαλκού. Τώρα θα δούμε κανονικά το πείραμα. Αυτό το ερυθροπυρώνω πάνω στη φλόγα της εστίας υγραερίου. Αφού έχει ερυθροπυρωθεί, το αφήνω εκτεθειμένο στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο, ώστε να επικαλυφθεί από οξύδιο του δυστενούς χαλκού, το οποίο είναι μαύρο. Αν αυτό το φέρω σε επαφή με τους ατμούς της αιθυλικής αλκοόλης, εδώ φαίνεται σαφώς ότι ξαναπήρε το χαρακτηριστικό χρώμα του χαλκού, άρα η αλκοόλη μετατράπηκε σε ακεταλδεΐδη, η αιθυλική αλκοόλη, ενώ το οξύδιο του χαλκού ξαναέγινε μεταλλικός χρώμα.